Τι κι αν ήταν αστυνομικός για δεκαετίες, η θέση του όπως φαίνεται δεν τον εμπόδιζε καθόλου από το να γίνει λαθροδιακινητής μεταναστών. Ο λόγος για μέλος του σώματος, το οποίο οι αρχές εντόπισαν στα τέλη Σεπτεμβρίου να τους μεταφέρει ή τουλάχιστον να προσπαθεί να τους μεταφέρει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου. Ο αστυνομικός κατευθυνόταν προς το σημείο ελέγχου μεταφέροντας το όχημά του 6 μετανάστες. Μόλις αντιλήφθηκε ότι οι συνάδελφοί του θα τον ερευνούσαν, έβαλε την όπισθεν και τους διέταξε να κατέβουν και να διασκορπιστούν εντός της νεκρής ζώνης μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Θέλοντας να πιστεύει ότι κανείς δεν τον υποψιάστηκε, προσπάθησε να περάσει ανενόχλητος με τους αστυνομικούς να τον σταματούν για έλεγχο και τον ίδιο να δηλώνει αθώος. Καθώς οι μετανάστες είχαν ήδη εξαφανιστεί, οι αρχές ξεκίνησαν από την ίδια ώρα έρευνες για εντοπισμό τους. Τελικά, ένα μήνα μετά και συγκεκριμένα 2 μέρες πριν, ο φερόμενος διακινητής συνελήφθη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Το Διοικητικό Δικαστηρίου έχει προφυλακιστεί για περίοδο 3 ημερών. Και στη βάση αυτών των πληροφοριών μαρτυριών συνεχίζεται η διερεύνηση. Ναι. Και έχει συλληφθεί ως ύποπτος για αδικήματα διαφθοράς, συνδρομή βοήθεια σε απαγορευμένους μετανάστες, παροχή ασύλου, υποβοήθηση παράτυπων μεταναστών. Από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία διερευνά υποθέσεις διαφθοράς μελών της αστυνομίας, εξετάζεται αν πίσω από το εν λόγω πρόσωπο κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα διακινητών ή ακόμη και άλλα μέλη του σώματος. Την ίδια ώρα, ποινή φυλάκισης 12 μηνών επιβλήθηκε χθες σε 28χρονο, ο οποίος στις 5 Μαΐου μετέφερε 2 παράνομους μετανάστες με το αζημίωτο από την επαρχία Αμοχώς του στο Πουρνάρα. Έχοντας μάλιστα κρατήσει τις αποσκευές τους, ζητούσε περισσότερα χρήματα για να τους τις δώσει πίσω.